Αντώνιος Μανιτάκης, αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Αντώνιος Μακρυδημήτρης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννης Μουζάλας. Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Φίλιππος Τσαλίδης. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Υπουργός Νικόλαος Χριστοδουλάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας, Χρήστος Ζώης. Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού, Άλκης της Πρωτοψάλτη. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργός Ιωάννης Γιάνγκος. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργός Αγγελική Εφροσύνη Κιάου. Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργός Ιωάννης Γκόλιας. Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης. Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημήτριος Μελάς. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργός Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργός Πέτρος Μολυβιάτης. Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Σπυρίδων Φλογαΐτης. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης. Αναπληρωτής Υπουργός Τρίφων Αλεξιάδης. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργός Δημήτριος Μουστάκας. Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Αθανάσιος Δημόπουλος. Υπουργείο Επικρατείας, Υπουργός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος. Υπουργείο Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Υπουργός Παναγιώτης Νικολούδης. Υφυπουργός παράτη Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ξενοφών Ροδόλφος Μωρόνη. Η ορκομοσία της κυβέρνησης θα γίνει στις 1 το μεσημέρι. Στις 14:30 υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης παραλαβής στα Υπουργεία.